Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο λίγο. Θα ήθελε να σας μιλήσει. Κύριε Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Συγγνώμη για τη διακοπή, για να κατευνασούν λιγάκι τα πνεύματα. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ήθελα να σας ενημερώσω γιατί την παραμονή πρωτοχρονιάς είχαμε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια για το θέμα διαθήκης Χαμαλίδη. Θέλω να σας γνωρίσω ότι έχει οριστεί δικηγόρος που να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου από την αποκεντρωμένη, από το κράτος, ο κύριος Δέμελης Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, μια διαθήκη ενός θανόντα το Δεκέμβριο του 2004, 16 χρόνια πριν σχεδόν, 15, να μπορέσει να έρθει σε αίσιο τέλος. Μετά από έρευνα και σε συνεργασία και με τους κληρονόμους, διότι υπάρχουν και 10 κληρονόμοι και είναι και γνωστά άτομα και είναι και μέσα στην Δημοτική Αρχή, και τονίζω Δημοτική Αρχή είναι από το τοπικό, από τον Πρόεδρο, τον Δήμαρχο, Διοικητικές Υπηρεσίες κλπ, μέχρι και τον Δήμαρχο, η δομή. Έχουμε φτάσει σε μια ευτυχή κατάληξη, μια διαθήκη που είναι γνωστή από το 4, 5, 6 και βάλε, να μπορεί να υλοποιηθεί. Θα είχε ευτυχώς τελειώσει εάν 31 Δεκεμβρίου ήμασταν, εάν δεν είχαμε στον έλεγχο των εγγράφων, δεν είχαμε βρει κάτι το οποίο ήταν υπέρ του Δήμου. Πώς εξελίχθηκε η υπόθεση? Υπήρχαν 21 ακίνητα που άφησε ο συγχωρεμένος ο Χαμαλίδης, καθώς επίσης και ένα λογαριασμό που καταθέτανε οι ενοικιαστές, ύψους περίπου 170.000 ευρώ, τα οποία είναι του Δήμου αυτά, τα λεφτά, και 50% είναι κληρονόμοι, οι 10 κληρονόμοι και 50% του Δήμου. Στην περαιτέρω έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε από τα 21 ακίνητα που είναι γκαράζ, σπίτια, μαγαζιά, ακίνητα, ακίνητα. Λοιπόν, τα 21, τα 3 αποδείχθηκε ότι κακώς τα δήλωνε η συγχωρεμένη σύζυγος του Χαμαλίδη, τα είχε δηλώσει στο κτηματολόγιο ότι ήταν δικά της, και ότι αυτά τα 3 ανήκουν στο Δήμο 100%, και άρα θα γίνει προσφυγή επιδηλώσεων κτηματολογίου κλπ. Σας παρακαλώ. Μετά τις καταθέσεις των προσφυγών κλπ, πιστεύω ότι αυτό το μήνα όλα πάνε καλά. Το καινούργιο μήνα, όχι αυτόν, συγγνώμη, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Μέσα στο Φεβρουάριο θα έχουμε μια ευτυχή κατάληξη. Επειδή περισσότεροι που ασχολούνται την διαθήκη του Χαμαλίδη την ξέρουν, αναφέρεται στη Βηρώνια και τη δημιουργία ενός κτηρίου, ενός πολιτισμικού πολυχώρου για παιδιά, βιβλιοθήκες, γέρους, ακόμα προσωπικό, ακόμα και ασθενοφόρο, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους τους κατοίκους της Βηρώνιας. Είμαστε στη διαδικασία της αποδοχής από τον Δήμο μέσω του δικηγόρου, όπως είπα, που ορίστηκε από την αποκεντρωμένη. Πιστεύω ότι θα έχουμε επιτέλους αίσιο τέλος να κλείσει και αυτή η υπόθεση που 15 χρόνια τώρα χρονίζει, και θα προχωρήσουμε στο τι ορίζει η Διαθήκη, αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Αυτά όσο αφορά τη Διαθήκη.